Η Μαρία η Μαγδαληνή, αγαπητή μου, βρίσκεται μόνη παρά τον τάφον του Ιησού και θρηνεί. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται κάποιον από πίσω της να την προσεγγίζει. Νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός του κήπου, γιατί εκεί ήταν η Γεθσημανή, δηλαδή κήπος με αυτό το όνομα, όπου εκεί ευρίσκεται και ο τάφος του Ιησού. Ήταν ιδιωτικός κήπος. Νομίζει λοιπόν ότι είναι ο Κυπουρός εκείνου του κήπου και τη ρωτά αυτός ο άγνωστος, που δεν είναι άλλος παρά ο αναστημένος Ιησούς Χριστός: «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς; Ω γυναίκα, γιατί κλαίς; Ποιον αναζητείς;» Και αφού εκείνη εξέφρασε την επιθυμία της να βρει το σώμα του Ιησού, «Η Κύριε, λέει, είσαι ευάστασα σε αυτόν, εάν τον σήκωσες από εδώ, γιατί το μνημείο ήταν κενόν, άδειο. Πες μου πού τον έβαλες, να πάω εγώ να τον σηκώσω, να τον πάρω». Ακούει αυτόν τον άγνωστον να της λέγει αντί άλλης απαντήσεως: «Μαρία, ήταν κάτι το συγκλονιστικό για την Μαρία τη Μαγδαληνή όταν άκουσε το όνομά της. Εστράφει να δει ποιος ήταν αυτός που προσφωνούσε το όνομά της, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε γυρίσει, δεν ήθελε να απασχοληθεί με το να γυρίσει να κοιτάξει ποιος είναι. Ο Κυπουρός, ο Κυπουρός. Αλλά είχε την προσοχή της εστραμμένη εις το μνημείο, το οποίο βεβαίως ήταν κενόν, άδειο, και αντιλαμβάνεται ότι είναι ο Ιησούς. Και τότε εκείνη, έκπληκτη, αναγνωρίζει τον Ιησού. Ήταν εκείνη η φωνή, η γνώριμη φωνή, και αναφωνεί: «Ραβουνί, ο λέγεται διδάσκαλε». Και έσπευσε, σηκώθηκε από τη θέση της να εναγκαλιστεί τα πόδια του Ιησού. Και τότε ακούει τούτον των λόγων, λέγει αυτή ο Ιησούς, λέγει στο 17ο χωρίον, στο 20ο κεφάλαιό του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος και μας τα περιγράφει αυτά: «Μη μου άπτου, μη με εγγίζεις. Ούπογαρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου, γιατί ακόμη δεν έχω ανεβεί στον πατέρα μου. Πορεύου προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής, πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους», εννοεί τους μαθητάς, «αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεόν μου και θεόν ημών». Βαθύς, μυστηριώδης και δυσερμήνευτος σε πολλούς ερμηνευτάς, αγαπητοί μου, ο λόγος αυτός του Κυρίου. Βέβαια θα κάνουμε μία απόπειρα να δούμε τι σημαίνει αυτό που απήντησε στην Μαγδαληνή τη Μαρία. Να δούμε γιατί την εμποδίζει να πλησιάσει προς αυτόν. «Μη μου άπτου», «του άπτομε», «του εγγίζω», «μη με εγγίζεις». Επειδή ο Κύριος κατ' επανάληψη εκάλεσε τους μαθητάς του και το Θωμά να ψηλαφίσουν, «Ελάτε να δείτε», λέγει, «ότι εγώ δεν είμαι πνεύμα, δεν είμαι φάντασμα, είμαι εγώ ίδιος, διότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εμένα με βλέπετε να έχω». Συνεπώς τώρα εδώ στην Μαρία, όταν λέγει «μη με εγγίζεις», προφανώς έχει κάποιον ειδικό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα το «μη μου άπτου» που είπε στην Μαρία ή
το «φέρε των δακτυλών σου ο δεκίδι τα σχήρας μου» που είπε εις τον Θωμά, όπως ακούσαμε στην απόψινή ευαγγελική περικοπή, που είπε ο Θωμάς: «Εάν δεν βάλω», λέει, «το δάκτυλό μου εις τον τύπον των ύλων» και λοιπά και λοιπά. Και θα δούμε την ερχομένη Κυριακή που είναι ευαγγελική περικοπή, να τον καλεί ο Κύριος και να του λέγει: «Έλα, βάλε τον δάκτυλόν σου εις τον τύπον των ύλων», δηλαδή στις τρύπες των καρφιών. Αυτός είναι ο τύπος των ύλων, στις τρύπες των καρφιών, δηλαδή το σημάδι, την τρύπα που άφησαν τα καρφιά και λοιπά και λοιπά. Και γιατί στην πραγματικότητα, σας είπα, αναφέρεται στην αντίληψη ή στη διάθεση της Μαρίας και του Θωμά. Πολλοί ρωτούν γιατί είπε ο Κύριος «μη μωάπτου». Σας είπα, είναι ένα δισερμήνευτον χωρίον, κυρίως επειδή το αιτιολογεί ο Κύριος ότι ακόμη δεν ανέβηκα στον πατέρα μου. Τι σχέση θα είχε το ένα με το άλλο, όταν την μεν Μαρία εμποδίζει, τους δε μαθητάς επιτρέπει. Όχι μόνο επιτρέπει, αλλά και προσκαλεί. Ελάτε, λέει, να δείτε και τα λοιπά. Η Μαρία πιστεύει ότι τώρα ο Κύριος θα είναι πάντοτε μαζί τους και θα περιοδεύει στην Ήπεθρον, χωριά και πόλη της Παλαιστίνης. Οπότε και η απάντηση «ούπο γαραναβεύηκα προς τον πατέρα μου», που σημαίνει ότι αλλού κατευθύνεται ο Ιησούς, προς τον ουρανό, όχι προς την Ήπεθρον χώραν, για να ξανακηρύξει το Ευαγγέλιο. Οπότε εδώ γίνεται και ένας υπαινιγμός της αναλήψεώς του. Ο Θωμάς αντίθετα δεν μπορεί να συλλάβει την Ανάσταση, διακατέχεται τον διακρίνει κάποιος ορθολογισμός. Γι' αυτό, επειδή αρνείται αυτήν την ρεαλιστική διάσταση της Αναστάσεως, τον καλεί ο Κύριος και του λέγει: «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου» και λοιπά. Συνεπώς έχουμε μία διαφοροποίηση ανάλογα, όπως σας είπα προηγουμένως, με την διάθεση ή την αντίληψη εκάστου κινείται να πει: «Έλα, ερεύνησε, μη με εγγίζεις». Έτσι, με τον τρόπον αυτόν, μας προσφέρεται μια πολύπλευρη απάντηση τόσο περί της φύσεως του σώματος του Αναστάντος Κυρίου, ότι είτο πραγματικά το σώμα του Κυρίου, όσο και της θέσεως των μαθητών, της θέσεως του Κυρίου μετά την Ανάσταση Κατάσταση. Πού θα βρίσκεται, πού θα είναι? Και συνεχίζει ο Κύριος να λέγει μετά το «μη μου άπτου», «πορεύου δε προς τους αδελφούς μου» και είπε αυτής. «Πήγαινε εις τους αδελφούς μου», εννοείται τους μαθητάς, «και πες τους». Είναι η πρώτη φορά που ο Ιησούς αποκαλεί τους μαθητάς του αδελφούς. Μέχρι τώρα τους είχε αποκαλέσει μαθητάς, τους είχε αποκαλέσει φίλους, «εμείς φίλοι μου έστε», εγώ δεν σας είπα δούλους, αλλά φίλους μου, αλλά δεν τους απεκάλεσε αδελφούς. Είναι η πρώτη φορά μετά την Ανάσταση το κάνει αυτό, πρώτη φορά, εντελώς πρώτη φορά που τους αποκαλεί αδελφούς. Η έννοια του αδελφού εκφράζει εδώ μια νέα τάξη πραγμάτων, αυτή που θα υπάρχει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρετε, εδώ επιτρέψατε μου μία παρένθεση, σαν απάντηση στους Σαδουκαίους, τίνος γυναίκα θα είναι αυτή η γυναίκα, είπαν ένα μύθο, έναν πλασματικό μύθο, έναν φιλοσοφικό μύθο, αν το θέλετε, αφού 7 άνδρες την είχαν, 7 αδέλφια,
και επειδή δεν είχε παιδιά πέθανε και αυτή στο τέλος, κατά τον νόμο έπρεπε να πάρει ο δεύτερος αδερφός τη γυναίκα αυτή και λοιπά και λοιπά. Ενθυμίστε. Και είπε ο Κύριος ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει ο γάμος. Πράγματι, ποια είναι η σχέση? Είναι εκείνο που πολλοί ερωτούν. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα εμού, των γονέων μου, των παιδιών μου, των αδερφών μου? Ποια είναι η σχέση των συζύγων μεταξύ τους? Πεθαίνει ο άνδρας, η γυναίκα λέγει θα τον έχω στη Βασιλεία του Θεού και ούτω καθεξής. Ποια είναι η σχέση? Οι σχέσεις δεν είναι, αγαπητοί μου, πια σχέσεις γονέων, αδερφών, συγγενών. Είναι σχέσεις μόνον και αποκλειστικά μόνον αδερφών. Έτσι, όταν Φερρυππίν ήμουν στην κηδεία του πατέρα μου, του είπα αδελφέ και τα λοιπά, εκείνο που λέμε στην κηδεία, να τον συγχωρήσει ο Θεός, αδελφέ, πάλι να είναι ο πατέρας μου. Η συγγένεια είναι ένα σχήμα, ένα σχήμα του παρόντος αιώνος για να έρθουν άνθρωποι στον κόσμο. Κατά ανάγκη έπρεπε να έχω πατέρα και μητέρα για να έρθω εγώ εις τον κόσμο αυτόν. Αλλά άπαξ και ήλθα, το σχήμα αυτό, υπογραμμίζω τη λέξη σχήμα, το βάρος πέφτει εκεί, αυτό διαλύεται το σχήμα. Το λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, όχι μόνο το σχήμα της συγγενείας, αλλά παν άλλο σχήμα που υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Διαλύεται, περνάει, παράγει, περνάει. Συνεπώς, εδώ η έννοια του αδελφού εκφράζει αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων στη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου, η γυναίκα μου, ο άνδρας μου, αλλά θα είναι όλοι αδελφοί. Το σημαντικό ότι θα είναι όλοι αδελφοί μετά του Ιησού Χριστού. Αυτή η κατάσταση θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού. Και επειδή τα αδέλφια αγαπούν να βρίσκονται μαζί, αγαπούν, γι' αυτό ο Κύριος ζήτησε από τον πατέρα, είδατε, πατέρας, αδέλφια, πατέρας, αδέλφια. Ζητάει λοιπόν ο Κύριος πρώτου σταυρού του να είναι πάντοτε ως άνθρωπος, εννοείται, πάντοτε με τους, με εκείνους που αγάπησε στον κόσμο αυτούν, αυτόν τους οποίους αποκαλεί τώρα αδελφούς. Πάτερ, θα πει ο Κύριος Ιωάννης 17,24, ους δεδοκάσμι θέλω είναι όπου είμαι εγώ κακίνι όσοι μετε μου, όπου βρίσκομαι να είναι και εκείνοι μαζί μου, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν ειν δεδοκάσμι. Εκεί πια δεν υπάρχει σχήμα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά μία πραγματικότητα εις το διηνεκές. Ακόμη με το να τους αποκαλέσει αδελφούς, δείχνει ότι παρά την προσωρινή τους απομάκρυση και άρνηση, χάθηκαν, κρύφτηκαν, εξαφανίστηκαν. Όμως εκείνος τους αγαπά και τους συγχωρεί. Ακόμη, παρότι διακρίνεται από αυτούς, άλλο είναι ο Ιησούς, άλλο είναι οι μαθητές του. Με την έκφραση, πώς διακρίνεται, με την έκφραση που είπε «Πατέρα μου και πατέρα ημών», «Πατέρα μου και πατέρα σας», «Θεόν μου και θεόν σας», «Και θεόν μου και θεόν ημών». Όμως οι μαθητές του θα είναι παρά ταύτα συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή θα κληρονομήσουν από τον Πατέρα μαζί με τον Χριστό. Το λέγει ο Παύλος. Αυτό το πνεύμα, λέγει, συμμαρτυρεί το πνεύμα τι ημών ότι εσμεν τέκνα Θεού. Ή δε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Θα είμαι θα συγκληρονόμοι με τον Χριστό. Εννοείται κληρονόμος ο Χριστός ως άνθρωπος από τον Πατέρα. Και εμείς μαζί του. Ακόμη θα γράψει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, ο τεγάρ, ο αναφορικό το ο τεγάρ,
αγιάζον και οι αγιαζόμενοι εξενός. Συγγνώμη, δεν είναι αναφορικό. Είναι ο τόνος του τε που πηγαίνει στο ο. Είναι άρθρον, με συγχωρείτε. Ότε γαραγιάζον και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες. Εξενός πάντες. Είναι ίδιοι από μια ουσία. Διήν αιτίαν ούκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν. Δεν τρέπεται, λέει ο Ιησούς, ο Λόγος του Θεού που πήρε την ανθρωπίνη φύση, να τους αποκαλεί αδελφούς. Και προσθέτει εκεί ο Απόστολος Παύλος, λέγον απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Αυτή τη διάσταση παίρνει τώρα, μετά την Ανάσταση, η έννοια αδελφός. Και προχωρεί ο Ιωάννης, όπως λέει ο Χριστός, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Αναβαίνω. Πού, Κύριε? Εις τον ουρανόν. Σαφής υπαινιγμός εδώ της αναλήψεώς του. Σαφής. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούγαρε έμελεν ευθέως του το ποιήν, αλλά με τα τεσσαράκοντα ημέρας. Και δεν επρόκειτο να το κάνει αυτό αμέσως, αλλά ύστερα από 40 ημέρες, γιατί είχε πολλά να κάνει μέσα στη διάρκεια των 40 ημερών. Όπως μας πληροφορεί ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, ότι αυτές τις 40 ημέρες αφενός μεν ήταν συναλυζόμενος. Συναλίζομαι, θα πει, τρώγω αλάτι και ψωμί μαζί με κάποιον, δηλαδή βρίσκουμε πολύ κοντά με κάποιον, και έπρεπε να είναι πολύ κοντά με τους μαθητάς του, για να έχουν πλήρη διαβεβαίωση περί της πραγματικής Αναστάσεως του Χριστού, ότι ήταν ο ίδιος ο Ιησούς. Ο Πέτρος λέγει, συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό, φάγαμε και ήπιαμε μαζί του, είδατε, συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό. Αλλά είχε πολλά να τους πει. Τι? Τους είπε, τους μιλούσε αυτές τις 40 ημέρες περί των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Έπρεπε λοιπόν να τους κατηχήσει. Όταν όμως είπε αναβαίνω στον Πατέρα μου και μένει 40 ημέρες επάνω στη γη, σαν να έλεγε είμαι ζών, είμαι ζωντανός, με βλέπετε, δεν είμαι πνεύμα, δεν είμαι δηλαδή φάντασμα, αλλά αληθινά αναστημένος. Αλλά δεν θα μένω μαζί σας όπως πρώτα, θα είμαι μαζί σας, αλλά όχι όπως πρώτα. Πως τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο? Και ειδού εγώ με θυμών ημί, με θυμών ημί μαζί σας είμαι πάσα στα σημέρας της ζωής σας, της ζωής μου, έως της συντελείας του αιώνος, μέχρι που τελειώσει η ιστορία. Ο Χριστός είναι παρόν, είναι μαζί με τους μαθητάς, μαζί με μας, αλλά όχι με τη μορφή που ήταν πρώτα. Έπρεπε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο ουρανός να τον κρύψει έως ότου πάλι επανεμφανιστεί. Έτσι προσεχώς, ως να τους έλεγε αναλαμβάνομαι στον ουρανό, πηγαίνω στον ουρανό, αναβαίνω, αναβαίνω σαν παράκλητος και σαν μεσίτης προς τον Πατέρα, και τούτο συμφέρει σε εσάς, γιατί αν εγώ θα αναπέλθω ως θεανθρώπινον πρόσωπον καταλλαγής, συμφιλιώσεως, ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, δεν θα σταλεί από τον Πατέρα. Να, πως το είπε ο Κύριος, Ιωάννης 16,7, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς, δεν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιον. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Όταν εγώ θα ανέβω, θα πέμψω εκείνον τον παράκλητον, και θα έρθει εκείνος και θα μένει μαζί σας, θα μένει στην εκκλησία. Ο ένας ανέρχεται,
παράκλητος και ο άλλος κατέρχεται για να μένει στην εκκλησία. Έτσι η ανάληψη του Χριστού θα ήταν το επισφράγισμα της σωτηρίας μας, δηλαδή του σωτηριώδους έργου του Χριστού, αφού βεβαίως προσθέσουμε, αν θέλετε να είμαι θα ακριβέστερη, και την εκδεξιά του Θεού Πατρός καθέδραν, αλλά και την μεσητείαν που ο Κύριος Ιησούς ως άνθρωπος πάντοτε, πάντα ως άνθρωπος, κάμνει προς τον Πατέρα, αλλά και ένα τρίτο και η δευτέρα του παρουσία. Εκεί ολοκληρούνται το έργο της σωτηρίας μας. Έτσι αναβαίνω ως παράκλητος και μεσίτης προς τον Πατέρα, αναβαίνω ως άνθρωπος για να λάβω τις τιμές που μου επιφυλάσσονται ως Υιός υπακοής. Θα πει ο Κύριος Ματθαίος 28,18, εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, κάθε εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Αυτό το λέει όμως ως άνθρωπος, όχι ως Θεός Λόγος. Είναι ο μισθός του, είναι η αμοιβή του για την υπακοή του. Θα μας το γράψει ως εξής ο Απόστολος Παύλος: ο Θεός αυτόν λέγει υπερίψωσε ως άνθρωπον, πάντα ως άνθρωπον, όχι ως θεότητα, γιατί είναι ομοίσιος με τον Πατέρα, ίσως με τον Πατέρα, και εχαρίσε το αυτό, εχάρισε εις αυτόν όνομα το υπερπανόνομα, το όνομα που είναι πιο πάνω από κάθε άλλο όνομα, είλα εν το ονόματι Ιησού, ώστε στο όνομα του Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επί γείων και καταχθονίων, κάθε άλλο τι, στον ουρανό οι άγγελοι, στη γη, στον άδη, κάμψη θα γονατίσει να προσκυνήσει και να λατρεύσει επί γείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ότι είναι Κύριος ο Ιησούς, είναι και άνθρωπος όμως ως Ιησούς, είναι και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, είναι Χριστός, Θεός, άνθρωπος, μεσίτης, Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτά τα τρία ονόματα εκφράζουν αυτά τα τρία που σας είπα. Όλο αυτό, αλλά αυτό θα λέγαμε αποτελεί θρίαμβο για τους και για τους πιστούς, όχι μόνο δια τον Ιησούν. Διότι όταν λέει ο Κύριος αναβαίνω ως πρόδρομός σας, προηγούμε ή να ετοιμάσω τόπον, λέει, στους ουρανούς για σας, είναι η άνοδος ανθρωπίνης φύσεως δια πρώτη φορά στην ιστορία της δημιουργίας. Ανεβαίνει ανθρωπίνη φύση στον ουρανό των πνευματικών. Τρία πράγματα εμπόδιζαν: η αμαρτία, η υλικό της και η θνητό της. Αυτά δεν άφηναν περιθώρια στον άνθρωπο να ανέλθει εις τους πνευματικούς ουρανούς. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού γίνει άνθρωπος, για να ανεβάσει τον άνθρωπο εκεί. Αν δεν γίνονταν άνθρωπος, πως θα ανέβαινε ο άνθρωπος εκεί? Γι' αυτό ο Ιησούς είναι πρόδρομος ημών, πρόδρομός μας. Μπορεί ο άνθρωπος να ξεκίνησε διαστημικά ταξίδια, αλλά δεν έχουν αυτά τα διαστημικά ταξίδια καμία σχέση με την άνοδο του Ιησού προς τον πνευματικό ουρανό, τον οποίο και εμείς, στον οποίο και εμείς θα φτάσουμε. Γι' αυτό υπόθηκε από τον πρώτον αστροναύτη, τον Γκαγκάριν, το ενθυμίστε, ότι μπα περίεργο, δεν συνήθισα τίποτε αγγέλους, μα πού, στο διάστημα μεταξύ γης και σελήνης ή γης και πλανητών, είναι αδιανόητο πράγμα. Είναι το φυσικό σύμπαν αυτό. Ο Κύριος δεν έμεινε μέσα στο φυσικό σύμπαν. Ακόμη λέει ο Κύριος αναβαίνω γιατί ο Πατέρας μου θα γίνει και δικό σας πατήρ, και έτσι θα γίνετε εσείς οι άνθρωποι κοινωνή θείας φύσεως. Το λέει αυτό ο Απόστολος Πέτρος, επειδή ο Κύριος έγινε κοινωνός ανθρωπίνης φύσεως, για να γίνουμε εμείς κοινωνή θείας φύσεως.
όντως ο λόγος σάρξ εγένετο. Γιατί αν ο λόγος δεν έγινε σάρξ, τότε όλα αυτά πέφτουν στο κενό. Γι' αυτό και η φύση, θα λέγαμε ο Χριστός, ο οποίος είναι φύση Υιός του Θεού, είναι ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, και είναι ο Πατέρας του φύση, εκ φύσεως δηλαδή, ο Θεός Λόγος. Με την ενανθρώπιση του όμως παίρνει μια ιδιαίτερη ιδιότητα, τον αποκαλεί Θεόν ως άνθρωπος, ως Υιός φύση με τον Πατέρα, ως Θεός, ως άνθρωπος, τον Θεόν τον έχει, τον Πατέρα τον έχει και Θεόν ως άνθρωπος. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν αναμένεται, αγαπητοί, σαν να έλεγε, μη περιμένετε να μείνω στη γη για να ιδρύσω εγκόσμιον βασιλείαν, να γίνω ο Μεσσίας, να γίνω εκείνος που, όπως ακριβώς με περιμένουν οι Ιουδαίοι. Όχι, γιατί η δική μου βασιλεία ουκέστη εκ του κόσμου τούτου, όπως είπε εις τον Πιλάτων ο Κύριος. Η γη δεν αποτελεί συνεπώς και δια τους ανθρώπους οριστική πατρίδα. Δεν αποτελεί. Ο Πατέρας μου θα γίνει και Πατέρας δικός σας. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, τα άνω φρονείτε, τα άνω ζητείτε, μη τα επί της γης. Το σχήμα παρέρχεται. Είδα, λέει, καινούργιο ουρανό, καινούργια γη, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλύψή του. Αλλά γιατί, θα επαναλάβω, διαφοροποίησε τα πράγματα όταν ο Ιησούς είπε, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρο ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Γιατί διαφοροποιεί? Απαντάει ο Γιώργος Χρυσόστομος, επειδή γαρίπε υπέ της αδελφής μου ή να μη από τούτου ίσον τι φανταστώσει, δείκνηση το ενηλαγμένον, για να μην νομίσουν ισότητα με τον ίσον, είπε το διαφορετικό, το ενηλαγμένον, για να δείξει ότι σε εκείνον είναι πατήρ κατά φύσιν, σε εσάς τους ανθρώπους είναι πατήρ κατά χάριν. Αλλά όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, ή και άνθρωπος γέγονε, αν και έγινε άνθρωπος, και αδελφός αυτών τη φύση της ανθρωπότητος, ως προς την ανθρωπίνη φύση έγινε αδελφός, αλλά πολύ διέφερε αυτό τη τιμή, πάρα πολύ διέφερε, διάτε την ένωση της θεότητος και διά το αναμάρτητον, τόσο γιατί είναι υποστατική η ένωσή του με τον Θεό Λόγο, απόσταση με τον άνθρωπο τρομακτική, όσο και διότι εκείνος είναι αναμάρτητος. Έτσι διαφοροποιείται και το Θεός μου και Θεός ημών, εννοείται πάντοτε κατά το ανθρώπινον του λόγου. Αγαπητοί, ύστερα από τόσες και τέτοιες δωρεές που ανέβλησαν από τον τάφο του Χριστού, πώς μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι? Αν κατανοήσουμε, θα συγκλονιστούμε. Γι' αυτό η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι με νόημα και με αίσθηση μπορούμε να κράζομαι Χριστός Ανέστη.